κολυμπούσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου και μαγνήτησαν τα βλέμματα ψαράδων και περαστικών. Δύο φώκες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από το ενετικό λιμάνι, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Δύο φώκες μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Οι φώκες, ο τόπος, καταρχάς εδώ ο κόλπος του νομού Ηρακλείου και το νησί Εντία είναι γεμάτο από φώκες και δελφίνια, θηλαστικά. Σήμερα το πρωί το είδατε εσείς. Βεβαίως. Οι εικόνες από τα θαλάσσια θηλαστικά στο λιμάνι κάνουν το γύρο της χώρας μέσα από ερασιτεχνικά βίντεο. Δεν είναι πρώτη φορά που ψαράδες βλέπουν επισκέψεις θηλαστικών στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάλιστα, ο ερασιτεχνικός φακός παλαιότερα είχε καταγράψει και δελφίνια. Έχω δει φώκες, αλλά όχι τώρα. Παλιά. Εδώ ξανά στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ναι, ναι. Είχα δει φώκες. Όμορφο θέμα για τους θεατές. Για εμάς είναι άσχημο το θέμα, διότι μας κάνουν ζημιές, μας τρώνε τα ψάρια από τα δίχτυα, μας καταστρέφουν τον αλλιευτικό εξοπλισμό και όλα τα εργαλεία μας.